사실 주머니 사정이 여의치 않은 그가 유일하게 여유를 누리는 곳은 이 카페다. 그런데 이곳에서 그의 주문 방식이 조금 특별하다. 커피값에 대한 계산을 치르지 않는 것이다. 대체 어떻게 된 일일까? 이 상황은 종이 한 장 때문에 가능했다. 이 작은 쪽지 덕분에 라브로스 씨는 커피 한 잔을 마실 수 있다. Οπότε τι κάνουμε με τη σχεδία και τον καφέ που περιμένει. Κάποιος που έρχεται να πάρει ένα καφέ κερνάει ουσιαστικά έναν καφέ σε κάποιον άνθρωπο που δεν μπορεί να τον πληρώσει. Γράφει ένα μήνυμα σε ένα χαρτάκι, όπως εδώ. Μας τον πληρώνει, κρεμάμε το χαρτάκι εκεί και όταν έρθει κάποιος άνθρωπος που θέλει να απολαύσει έναν καφέ που περιμένει, μπαίνει μέσα στο μαγαζί, βλέπει ότι υπάρχει καφές, μας ζητάει ένα καφεδάκι και τον κερνάμε ένα καφέ. Καλημέρα. 실제로 많은 손님들이 자신의 커피를 사면서 두 잔 값을 지불하고 응원의 쪽지를 남겨둔다. 따뜻한 메시지가 담긴 쪽지는 구매 쿠폰처럼 사용된다. 힘겨운 누군가가 커피 한 잔의 여유를 가지기를 바라는 마음. 그 마음이 모여 서스펜디드 커피라는 착한 소비를 가능하게 했다. 그때 όλοι έχουμε έρθει σε δύσκολες καταστάσεις και μπορεί να έρθω κι εγώ αύριο, μπορεί να έρθετε κι εσείς σήμερα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σαν λαός και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό το κάνω. Μεθαύριο μπορεί να χρειαστώ εγώ έναν καφέ. Θα μου τον κεράσεις εσύ. KBS